με το χρόνο να μην αποδεικνύει το καλύτερο σύμμαχος και τη στασιμότητα στο Κυπριακό να εξυπηρετεί την τουρκική πλευρά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επιδιώκει να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παρουσία του στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τετάρτη συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας. Ο Νίκος Αναστασιάδης θα μεταφέρει στους συνομιλητές του τη ξεκάθαρη θέση πως για την παρούσα κρίση ευθύνεται η Άγκυρα, η οποία είχε δείξει από τη Γενέβη και όλες τις προθέσεις της για μπλοκάρισμα της διαδικασίας, βάζοντας στο τραπέζι παράλογες αξιώσεις όπως οι τέσσερις ελευθερίες. Να παρουσιάσει την κατάσταση πραγμάτων όσο έχει αυτή τη στιγμή, το γιατί δεν υπάρχουν δυστυχώς συνομιλίες, αλλά και την ανάγκη και όταν επανερχίσει ο διάλογος να μην προβάλλονται θέσεις που ξεφεύγουν των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέσεις που ξεφεύγουν των συμφωνημένων, του συμφωνημένου πλαισίου επίλυσης λύσης του Κυπριακού, έτσι ώστε να υπάρχει προοπτική να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Ξεκάθαρη απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα σύμφωνα με το Φιλελεύθερο είπε ο Έσπεν Παρθάιντα σε συνάντησή του με ξένους διπλωμάτες, πως το κλειδί της λύσης βρίσκεται τώρα στη Λευκοσία και τους δύο ηγέτες. Όλοι γνωρίζουν γιατί δεν υπάρχει πρόοδος στο Κυπριακό, όλοι γνωρίζουν γιατί υπάρχει στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Ακόμη και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών γνωρίζει ότι οι ευθύνες βαραίνουν την Τουρκία. Όλοι γνωρίζουν που είναι στραμμένη η προσοχή της Τουρκίας. Στο εσωτερικό πάντως τα λεγόμενα άνοιτα πυροδοτούν νέες αντιδράσεις. Με το Δίκο να ζητά αλλαγή στρατηγικής στο Κυπριακό ώστε να μην διδρεί το δικαίωμα ενοχοποίησης της ελληνοκυπριακής πλευράς, τους οικολόγους να θέλουν θέμα αντικατάστασης του νορβηγού διπλωμάτη και τη Συμμαχία Πολιτών να ζητά σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου. Δυστυχώς κάποιοι έδωσαν εφοδία στον κύριο Νάιντε να επαναλαμβάνει αυτή την τουρκική προπαγάνδα. Το γνωστό αφήγημα ότι για τη μη λύση του Κυπριακού δεν ευθύνεται η Τουρκία αλλά οι Ελληνοκύπροι. Οφείλουμε να διδαχθούμε από τα λάθη και κάποιοι οφείλουν να σταματήσουν την ιστερία και τον παροξισμό για την απόφαση της Βουλής. Είναι για αυτό το λόγο που τόσο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όσο και όσοι υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη γραμμή θα πρέπει να αντιληφθούν το αδιέξοδο της τακτικής τους. Θεωρούμε ότι έφτασε η ώρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης να ζητήσει σε συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών την αντικατάσταση του κυρίου Άιντα. Ο ειδικός σύμβουλος έχει ξεπεράσει τα όρια του. Στόχος δεν θα πρέπει να είναι να παρακαλούμε τον κύριο Ακιντζή να επιστρέψει στο τραπέζι με τους τουρκικούς όρους που βάζει ο κύριος Ακιντζή αλλά και ο κύριος Ερτογάν, αλλά να επιστρέψουν στο διάλογο σε μια σωστή βάση. Η παρούσα στρατηγική για το Κυπριακό ακολουθήθηκε από όλους τους πρόεδρους Κυπριακής Δημοκρατίας και αναμένουμε από όσους τονίζουν την ανάγκη αλλαγής να εισηγηθούν κάτι συγκεκριμένο, ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου.